Yes, και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Italicious ASMR. Αυτό το βίντεο θα είναι ένα story time, όπως θα βλέπετε και από το τίτλο. Είναι ένα πάρα πολύ αστείο story time. Το σκεφτόμουν σήμερα, μου ήρθε σήμερα, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκα και γελούσα μόνη μου. Έξω πάλι τα ίδια συνηθισμένα. Πριν αρχίσω με το story time, θέλω να σας πω ότι βγήκε ο νικητής του giveaway. Θα το βάλω κάπου εδώ. Συγχαρητήρια. Ελπίζω σύντομα να κάνω και άλλα πολλά giveaways και να κερδίσει πάνω από ένα άτομο. Αυτά. Ας πούμε τώρα στο story time. Okay. Αυτή η story είναι με την Νίκη. Ήταν όταν ήμασταν φίλες και γενικά δεν πολύ πήγαινα σπίτι της, να σας πω την αλήθεια. Πιο πολύ ήμασταν έξω και αυτή στο δικό μου. Είχε τύχει μια φορά που η μαμά της είχε ταξιδέψει και ήταν μόνη της σπίτι και είχαμε πάει σπίτι της για να καθίσουμε. Η μικρή της αδερφή θα κοιμόταν σε μια φίλη της και οι δύο μεγάλες αδερφές είναι παντρεμένες, οπότε ήταν μόνη της σπίτι. Εδώ που μένω τώρα, πριν στο παλιό μου σπίτι, μέναμε πολύ κοντά. Ήτανε 5 λεπτά με το αυτοκίνητο και μου είπε ήταν να με πάει σπίτι επειδή οδηγάει, οπότε θα με πήγαινε αυτή σπίτι το βράδυ. Και μου λέει, ξέρεις τι, περιμένεις λίγο να κάνω μπάνιο. Και εγώ λέω, 11:30 ώρα το βράδυ, θες να περιμένει? Μου λέει, ναι, γιατί μετά θα είναι αργά και πρέπει να ξυπνήσω γιατί αύριο έχω δουλειά. Λέω, οκ, μπορώ να περιμένω, εντάξει, πόσο θα πάει, άλλη μισή ώρα, ήμασταν πολύ κοντά, σας είπα, 12, οκ, ήταν καλοκαίρι, οπότε, οκ. Μπήκε να κάνει μπάνιο, καθόμουν εγώ στο σαλόνι με το κινητό. Τελειώνει το μπάνιο και θέλει να βγει και εγώ, χτυπήματα ακούω στην πόρτα και εγώ λέω, χτυπάει κάποιος στην εξώπορτα. Παίρνει τηλέφωνο και βλέπω ότι είναι η Νίκη. Αυτή η κοπέλα, για όσους δεν ξέρετε, έχω ένα story time πάνω. Τι έχει γίνει, είχε αιμονή μαζί μου, οπότε πηγαίνετε να το δείτε για να καταλάβετε. Okay. Μου λέει, έλεξε το τουαλέτα. Okay. Πηγαίνω. Τι λέω, τι θέλεις, εγώ νόμιζα ξέχασα να φέρει πιτσέτα, κάτι να της δώσω, ρούχα. Τι λέω, τι έγινε, θες κάτι? Και μου λέει, έχει κολλήσει η πόρτα του μπάνιου και δεν μπορώ να βγω. Τι λέω, τι εννοείς, έχει κολλήσει η πόρτα του μπάνιου? Λέει, έχει σφινώσει, δεν ανοίγει, ξεκλειδώνω. Και θέλω να σας πω ότι οι πόρτες της, όπως πολλές πόρτες εδώ στην Ιορδανία, του μπάνιου δεν είναι με κλειδί, είναι με που γυρίσεις, είναι σαν lock. Γίνεται ο χαμός έξω. Και της λέω, προσπάθησε, μήπως χτύπα την λίγο. Μου λέει, όχι, σου λέω, δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Λέω, αποκλείεται. Γενικά κολλούσε αυτή την πόρτα, τη ρωτάω. Και μου λέει, όχι, πρώτη φορά γίνεται. Οπότε της λέω, ξαναγύρνα. Γύρνα από την άλλη. Κουνούσαμε το πόμολο από εγώ από έξω, αυτή από μέσα. Και θέλω να σας πω, είχε πετσέτα μέσα η Νίκη, αλλά δεν είχε ρούχα, οπότε ήταν με την πετσέτα. Και προσπαθούσαμε, μου λέει, δεν γίνεται, άφησε όλο και άρχισε να πανικοβάλλεται πιο πολύ. Μετά της λέω, μα γιατί κάνεις έτσι, είσαι στο μπάνιο, τι φοβάσαι? Μου λέει, δεν το ξέρεις, αλλά εγώ έχω κλειστοφοβία. Τώρα μου το λες, δηλαδή? Ναι, μου λέει, εγώ έχω κλειστοφοβία, δεν μπορώ ούτε σας ξέρω, ούτε στο μπάνιο. Νιώθω ότι όλα κλείνουν τριγύρω μου. Δεν μπορώ, της λέω, εντάξει, οκ, ηρέμησε, μια πόρτα είναι και είσαι ασφαλής, είσαι στο μπάνιο, έχεις πετσέτα, είμαι εγώ εδώ, δεν είσαι μόνος στο σπίτι.
χρειάζομαι εργαλεία. Αυτόν
βγες έξω, περίμενε τον στις σκάλες για να, να του πεις τι έγινε και να τον φέρεις μέσα. Εγώ δεν μπορούσα, με πιάσε ένα γέλιο και δεν μπορούσα να σταματήσω. Μου, βλέπω τον κύριο να ανεβαίνει τις σκάλες τρομαγμένος. Okay. Πες μου τι έγινε. Τι έγινε, είναι καλά, είναι εκεί, έγινε κάτι. Εγώ να μην μπορώ να το απαντήσω. Να με ρωτάει ο άνθρωπος και εγώ να σέρνουμε στον πάτο από τα γέλια. Δεν μπορούσα να το απαντήσω. Μετά αυτός μου κοιτάει. Αλήθεια, λέω, γελούσα στα μάτια. Δεν μπορούσα να το απαντήσω. Έρχεται, του λέω, έλα από εδώ και να σκάω. Πάμε έξω από την πόρτα του μπάνιου και του δείχνω την πόρτα. Ενώ έχω σκάσει τα χέρια, δεν μπορούσα καν να του εξηγήσω. Μου λέει, τι έχει την πόρτα? Και του λέει, νίκη από μέσα, έχω κολλήσει, έχω κλειδωθεί στο μπάνιο. Εγώ να έχω σκάσει στα χέρια, να είμαι δίπλα στο πάτο, στο πάτο μου τα χέρια. Αυτός λέει, οκ, κοίτα τι θα γίνει. Θέλω να φύγεις πίσω από την πόρτα, να πας κάπου τελείως αλλού, οκ. Okay. Αλλά θέλω να σε προειδοποιήσω ότι θα σπάσω την πόρτα, θα χρειαστώ να σπάσω την πόρτα για να βγεις έξω. Και αυτή τι να του πει, όχι, του λέει ναι. Δείχνει δύο κλωτσιές ο κύριος και έχει πέσει πόρτα κάτω. Δύο κλωτσιές. Εγώ προσπαθούσα με τις τόσο εμπλουτισμένες γνώσεις μου στο ξεκλείδωμα και δεν μπορούσα. Θέλω να σας πω ότι το έχω σε βίντεο. Το έχω σε βίντεο που ο κύριος κλωτσά την πόρτα και τη ρίχνει κάτω. Αλλά δεν θα τη βάλω γιατί δεν είναι καν στο σπίτι μου. Το έχω ακόμα το βίντεο. Εντάξει, αυτή με τις πετσέτες. Μετά αυτός άρχισε να χαμογελά και του είπε ευχαριστώ πολύ για αυτά. Έχω πάλι και να μην μπορούσα να μιλήσω από τα γέλια. Έφυγε αυτός, εντάξει, αυτή. Είχε δίκιο. Δεν μπορούσα, δεν του έλεγα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Φεύγει. Μετά δίνεται αυτή. Εντάξει, ήταν φουλ ήρεμη και αυτά. Καλά. Και αυτή το πήρε σαν αστείο μετά. Εντάξει, όσο έγινε, απλά είχε φοβηθεί και την ώρα. Και με γυρνάει σπίτι. Αυτή ήταν η ιστορία. Μόνο που τη σκέφτομαι. Μόλ και δεν είχα το κινητό, θέλω να σας πω. Δεν είχα μαζί μου το κινητό και είχα καθίσει σε μια 20 λεπτά. Προσπαθούσα, είχα κολλήσει, είχε τελείως κολλήσει η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Και απλά περίμενα. Είναι αρνητικά κάποιος να ξεκολλήσει η πόρτα, και στο τέλος βγήκα. Γι' αυτό δεν μου φαίνονταν μεγάλα. Μπορείς αυτή να το βλέπει διαφορετικά. Δεν είναι επειδή εμένα δεν με πείρασε, δεν θα πείρασε και κανέναν άλλο. Καταλαβαίνω. Αυτό ήταν story time. Ελπίζω να σας άρεσε. Έχετε κλειδωθεί κι εσείς κάπου? Αν γενικά πανικοβάλλεστε όταν κλειδώνεστε κάπου, το παίρνετε έτσι πιο αστεία και χαλαρά σαν και εμένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe.